Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Είναι εξαιρετικά μεγάλη τιμή και χαρά να έχουμε εδώ εργαζόμενους από τις πλατφόρμες που, αν θα το θέλετε, διακλαδώνονται σε μια σειρά, δραστηριοποιούνται σε μια σειρά κλάδους της οικονομίας που το ΚΚΕ παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και με έγνοια, θα λέγαμε, και με σταθερή δράση για τα δικαιώματα αυτών των εργαζομένων και συνολικότερα της εργατικής τάξης της χώρας μας. Το κόμμα μας έχει σημαντική, πιστεύουμε, συμβολή στην οργάνωση των εργαζομένων στις ψηφιακές πλατφόρμες που δραστηριοποιούνται λοιπόν σε πολλούς κλάδους, στην ανάπτυξη αγώνων, στην προσπάθεια των εργαζομένων, σε έναν αρνητικό συσχετισμό δυνάμεις που αυτό υπάρχει, να βάλουν εμπόδια στον αντεργατικό σχεδιασμό και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων και του κεφαλαίου, να αποκτήσουν οι εργαζόμενοι ακόμα πιο δυνατή φωνή, οι διεκδικήσεις τους, για να γίνει πιο αποτελεσματική και η απόσπαση κατακτήσεων, αλλά και να συνειδητοποιείται καλύτερα ότι είναι απόλυτη αναγκαιότητα η κατάργηση της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης. Οι ψηφιακές πλατφόρμες είναι διαδικτυακές εφαρμογές που παρέχουν διάφορες υπηρεσίες, ξέρετε και εσείς πολύ καλά, κυρίως στους κλάδους της διανομής φαγητού, προϊόντων, μεταφορών, εξυπηρέτηση πελατών, τηλεφωνικών κέντρων, υπηρεσιών μετάφρασης, έβρεσης εργαζομένων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτές οι υπηρεσίες έχουν πενταπλασιαστεί την τελευταία δεκαετία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτελούν συγκριτικά νέα πεδία επιχειρηματικής δράσης του κεφαλαίου με την αξιοποίηση των επιτευγμάτων της ψηφιακής τεχνολογίας. Με βάση στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επίσης, τα έσοδα στην οικονομία των ψηφιακών πλατφορμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκαν κατά περίπου 500% την τελευταία πενταετία. Σήμερα πάνω από 28 εκατομμύρια άνθρωποι εργάζονται σε αυτές και η προοπτική είναι μέχρι το 25 να φτάσουν στα 43 εκατομμύρια. Η μεγάλη κερδοφορία τους είναι αποτέλεσμα σκληρής εκμετάλλευσης των εργαζομένων, λειτουργούν είτε σαν απευθείας εργοδότες ή και σαν μεσάζοντες εργολάβοι, είτε σαν δουλεμπορικά γραφεία με την ονομασία των εταιριών προσωρινής απασχόλησης, που στην ύπαρξή τους έχει νομοθετήσει η πρώτη Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνέχεια τα κράτη-μέλη της. Οι μεγαλύτερες ψηφιακές πλατφόρμες παγκοσμίως προσλαμβάνουν αρχικά με σχέση εξαρτημένης εργασίας εργαζόμενους ώστε να δημιουργήσουν μια βάση αγοράς και μόλις καθιερωθούν στην αγορά βαφτίζουν τους εργαζόμενους συνεργάτες. Υπάρχουν μια σειρά παραδείγματα από κινέζικες εταιρείες αλλά και ευρωπαϊκές. Η Meituan, η Liver Hero που έχετε πολύ καλή γνώση των πρακτικών της, περισσότερο από εσάς εδώ, μιας και δεν έχει και την e-food, η Σουίκη, στην Ελβία κτλ. Που απολύουν σταδιακά περίοδο εργαζόμενους και τους αντικαθεστούν με freelancers. Η Uber αναφέρει στην ετήσια έκθεσή της ότι αν οι οδηγοί έπρεπε να, οι οδηγοί του ταξί έπρεπε να προσληφθούν ως υπάλληλοι, θα έπρεπε να αλλάξει ριζικά το επιχειρηματικό της μοντέλο με δυσμενείς, λέει, επιπτώσεις στην οικονομική της κατάσταση. Ενώ τα ίδια προβάλλουν και άλλες διαδικτυακές πλατφόρμες όπως η Upwork κτλ. Το ίδιο επιχείρησε και η Food στην Ελλάδα, συναντώντας την αγωνιστική αντίσταση των εργαζομένων. Είτε με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, είτε ως συνεργάτες, οι εργαζόμενοι βιώνουν την εργασιακή ζούγκλα, βαφτίζοντας τους εργάτες συνεργάτες. Οι εργοδότες καταργούν κάθε μισθολογικό, εργασιακό και κοινωνικό ασφαλιστικό δικαίωμά τους, δεν καταβάλουν σταθερό μισθό 13ο και 14ο και επιδόματα, καταργούν κάθε έννοια σταθερού εργασιμού χρόνου, το δικαίωμα της ασάδειας με αποδοχές. Σύμφωνα με έρευνα του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, μετά κατά μέσο όρο εργάζονται περίπου 27 ώρες σε μια τυπική εβδομάδα. Πολλοί δίθεν freelancers, για παράδειγμα της Bolt, και σε όλη την Ευρώπη δηλώνουν ότι εργάζονται 12 και 15 ώρες ημερησίως προκειμένου να βγάλουν έναν αξιοπρεπές μεροκάματο. Ασφάλιση και υγειονομική περίθαλψη έχει μόνο το 43%, ενώ προστασία και κάλυψη σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος μόνο το 18%. Γιατί πάνω απ' όλα για αυτούς θεωρείται μια ατομική υπόθεση.
ο θεωρούμενος ως αυτοαπασχολούμενος, πέρα από ότι δεν έχει το 13ο και 14ο μισθό, φορολογείται και από τον πρώτο ευρώ. Η εργασία τους παρακολουθείται με ηλεκτρονικά μέσα, αλγόριθμοι καταγράφουν τις κινήσεις τους, αξιολογούν την παραγωγικότητά τους, παραχωρούνται και εκμεταλλεύονται προσωπικά δεδομένα τους, ενώ το λειτουργικό κόστος, οχήματα, κάψιμα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, σύνδεση στο ίντερνετ που υποχρεώνεται να παρέχει ο εργοδότης, επιβαρύνει τον ένα με τον άλλο τρόπο όλο και περισσότερο τελικά τον εργαζόμενο. Ανάλογα χρησιμοποιείται από τις επιχειρήσεις πλατφόρμες σε γενικευμένη βάση τηλεργασία και το πλυζάρισμα της σχέσης μισθωτής εργασίας σαν ψεύτικη αυταπασχόληση, με καταστρατήγηση εργασιακών, μισθολογικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων, που διευκολύνεται από την έλλειψη ελέγχων, από τις ήδη αποδεκατισμένες και απαξιωμένες επιθεωρήσεις εργασίας, που λειτουργούν πλέον σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ως μια ανεξάρτητη αρχή. Υπονομεύονται έτσι ακόμα περισσότερο οι συλλογικές συμβάσεις, δημιουργείται εξατομικευμένη σχέση εργαζόμενου-εργοδότη μακριά από την παρέμβαση των συνδικάτων. Οδυνηρές είναι και συνέπειες της τηλεργασίας, στη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων. Το δε πολύ διαφημισμένο δικαίωμα στην αποσύνδεση, δηλαδή το δικαίωμα να λες ότι τελειώνει η βάρδιά μου και τα λοιπά και δεν δέχομαι άλλες εντολές για δουλειά από το αφεντικό, δεν αναιρεί την ανισότιμη σχέση εργοδότη-εργαζόμενο και τη δυνατότητα τυπικά εντός ωραρίου η εργοδοσία να αναθέτει δουλειά των εργαζόμενων και αυτός να τα διεκπεραιώνει σε συνθήκες που αποδεδειγμένα η τηλεργασία του τίνει να επεκταθεί καθόλου το 24ωρο και τα Σαββατοκύριακα. Για να συνειδητοποιηθεί καλύτερα τι σημαίνει ανισότιμη σχέση, αρκεί το καθεστώς, για παράδειγμα, των εξτρατζίδων που έχουν εισάγει και στην Ελλάδα όμοιροι πλατφορμών με συμβάση μιας μέρας, δηλαδή όποτε σου επιτρέψει η πλατφόρμα να βρει μεροκάματο με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Προδημήνου, ο όμιλος ταχυμεταφορών Scrooge, Scrooge Last Mile, έφερε τροποποιητικές συμβάσεις όπου, εάν δεν υπέγραφε ο εργαζόμενος, δεν του ξεκλειδώνανε την εφαρμογή για να δουλέψει. Ανάλογη βαρβαρότητα ζουν και εργαζόμενοι σε τηλεφωνικά κέντρα στο κλάδο των υπερηφανών, που ο έλεγχος απόδοση των εργαζομένων και η εργοδοτική πίεση για στόχους έχει περάσει πραγματικά σε απάνθρωπα επίπεδα. Επίσης, το επόμενο διάστημα στις μεταφορές, οι οδηγοί ταξί θα βρεθούν σε πολύ δυσμένες θέσεις, και όχι μόνο με την επέκταση της Uber αλλά και των άλλων πλατφορμών, καθώς βρίσκεται στο καθεστώς της πλήρους εξάρτησης από αυτές τις πλατφόρμες, με δεδομένο ότι επιβάλλουν τις συγκεκριμένες προδιαγραφές που όλο και αυξάνονται μεταφέροντας το κόστος τους ίδιους και την ίδια ώρα παρέχοντας, ζητώντας όλο και αυξανόμενη προμήθεια που ψαρδίζει και το ελάχιστο εισόδημά τους. Η παραπάνω εικόνα αποδείχνει στην πράξη ότι η κατεύθυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής προόδου καθορίζεται από το ποιος ελέγχει την ιδιοκτησία της, ποιος αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη, τους αλγόριθμους και κάθε σύγχρονη τεχνολογική εφαρμογή με βάση τα δικά του συμφέροντα. Το γεγονός ότι η ανάπτυξη και ο προσανατολισμός και η αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας και της επιστημονικής έρευνας καθορίζεται από τις ανάγκες και τις προτεραιότητες του κεφαλαίου και του κράτους του, όχι μόνο δεν οδηγεί στη λαϊκή ευημερία, όπως θα ήταν εύλογο υπό άλλες συνθήκες, όχι μόνο δεν απελευθερώνει τους εργαζόμενους από τον όχθο και τα βάρη, αλλά αντίθετα δημιουργεί νέα πρόσθετα δεσμά και ενισχύει τον βαθμό της εκμετάλλευσης. Εκτός από τη λεγόμενη ψηφιακή μετάβαση, οι εργαζόμενοι πλατφόρμες έχουν ανάλογη αρνητική πείρα και από τη λεγόμενη πράσινη μετάβαση. Με επίκληση την προστασία του περιβάλλοντος, η τάση που διαμορφώνεται από τα μονοπόλια είναι να τελειώνουν με τα βενζινοκίνητα οχήματα, να γενικεύεται το ποδήλατο, γιατί μεσολαβεί το γεγονός ότι ακόμα τα ηλεκτροκίνητα οχήματα είναι ακριβά και δεν μπορούν να τα ρίξουν κατευθείαν στους εργαζόμενους. Και γενικεύεται λοιπόν το ποδήλατο. Στις ΗΠΑ το ποδήλατο σέρνει ολόκληρο κουβούκλιο με δέματα, που αυξάνει ακόμα περισσότερο την κατανάλωση εργατικής δύναμης προκειμένου να βγάλει στον προγράμματο. Και βεβαίως είναι γενικευμένη πρακτική σε μια σειρά ομίλους το να φεύγει από την πίσω σχάρα του οχήματος το κουτί με τα δέματα και με οι μάντες να το κουβαλάει ο ίδιος ο εργαζόμενος στην πλάτη. Και αυτό το κάνει ήδη η Λιβερού, το κάνει η Φουντόρα. Στην Ευρώπη είναι μια πολύ συγκεκριμένη πρακτική όλα αυτά. Και βεβαίως
μπορούμε να πούμε ακόμα ότι με τέτοιες μεθόδους χρησιμοποιούν και τη λογική ότι έτσι γυρνάει η εταιρεία πίσω στις ρίζες της. Για παράδειγμα, υπάρχει ο Αμερικάνικος Όμιλος UPS που λέει ότι γυρνάμε πίσω στο 1907 με τα ποδήλατα και με όλη αυτή τη διαδικασία που γίνεται και όλα αυτά με την πράσινη διαφήμιση ότι προστατεύουμε και το περιβάλλον. Και όλα αυτά επιβαρύνουν μυοσκελετικά προβλήματα, μια σειρά προβλήματα υγείας που τα επομίζεται ο ίδιος ο εργαζόμενος. Στο έδαφος αυτού του οξυνόμενου ανταγωνισμού, γιατί υπάρχει και ο κλάδος αυτός, γίνεται πραγματικός πόλεμος επιχειρηματικός ανάμεσα σε κινέζικα μονοπόλια, ανάμεσα σε αμερικάνικους ομίλους και την Ευρωπαϊκή Ένωση για το ποιος θα έχει το πάνω χέρι, ποιος θα θωρακίσει με πρόσθετη νομική ασφάλεια το καθεστώς των πλατφορμών μονοπωλίων, με συγκεκριμένες προδιαγραφές και όρους που προωθούν και τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν τον εξής προβληματισμό. Από το γεγονός ότι περίπου το 70% των εσόδων συγκεντρώθηκαν σε δύο μεγάλα κέντρα, η Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν το 49%, η Κίνα έχει το 22% και η Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο το 11%. Άρα λοιπόν, αυτό που θέλουν είναι να, με διάφορες προδιαγραφές που θα βάλουν οι Ευρωπαϊκοί Όμιλοι, να μπλοκάρουν τους ανταγωνιστές τους, αλλά σε κάθε περίπτωση είτε κερδίσουν οι Ευρωπαϊκοί Όμιλοι, είτε Αμερικάνικοι, είτε Κινέζικοι, οι εργαζόμενοι θα είναι χαμένοι από αυτόν τον ανταγωνισμό. Την ίδια ώρα από τον όχθο τους πραγματικά βγαίνει ένας αμύθιτα κέρδη. Στην ελόγω, για παράδειγμα, αγορά με υπολογισμούς, οι ψηφιακές πλατφόρμες είχαν παγκοσμίως έσοδα τουλάχιστον 52 δις δολάρια το 19 και για τον έλεγχο αυτής της αγοράς, από το τελείως ξέφραγο αμπέλι που υπήρχε μέχρι τώρα, που δεν υπήρχε στοιχειοθετημένο τίποτα σε επίπεδο νομοθεσίας, τώρα περνάνε σε ένα άλλο καθεστώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή αυτό που θέλει να επιβάλλει, είναι ένα ναδύρ εργασιακών δικαιωμάτων, δηλαδή τα ελάχιστα που λέμε, στη λογική ότι και καλυμμένοι θα είμαστε, ότι κοιτάξτε, δείτε, υπάρχει ένα ελάχιστο πλαίσιο, το οποίο βεβαίως πάνω σε αυτό το ναδύρ βασίζεται όλη η εργασιακή ζούγκλα, η οποία νομιμοποιείται και με τη βούλα, με την έννοια ότι παρέχουν ένα ελάχιστο επίπεδο οι εργοδότες και από εκεί και πέρα ο καθένας μπορεί να χτίσει πάνω σε αυτό. Δηλαδή, για παράδειγμα, οι όμιλοι έχουν το δικαίωμα να σε ενημερώσουν, πρέπει να σε ενημερώσουν, ας πούμε, για τις εργασιακές σχέσεις που θα εφαρμόσουν, πρέπει να είσαι ενημερωμένος. Αλλά αυτές οι εργασιακές σχέσεις μπορεί να είναι μπλοκάκι, μπορεί να είναι εξτρατζής, μπορεί να είναι ό,τι είναι και όλα αυτά είναι νόμιμα, δηλαδή ανέγγιχτη από άνθρωποι εκμετάλλευση εξοδοτική δουλειά. Ειδικότερα για το κρίσιμο ζήτημα του χαρακτηρισμού των σχέσεων που συνδέουν τις πλατφόρμες και όσους εργάζονται για αυτές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το Δεκέμβριο του 2021 μια πρόταση οδηγίας με τον ψευδεπίγραφο τίτλο για την προστασία, την βελτίωση των ψηφιακών εργασίας των εργαζομένων σε πλατφόρμες. Ο στόχος τους είναι λοιπόν να νομιμοποιηθούν οι απαιτήσεις των ομίλων και να έχει το πλήρες ελεύθερο να διαμορφώνεται μια κατασκευή, θα λέγαμε, ανάμεσα σε εργαζόμενο και αυταπασχολούμενο, μια θολή εικόνα που να βασιλεύει η εκμετάλλευση και οι πλατφόρμες ανάλογα με τα συμφέροντά τους να μπορούν να απασχολούν με βάση αυτή είτε εργαζόμενους είτε αυταπασχολούμενους είτε μια σειρά άλλες ευέλικτες εργασιακές σχέσεις. Αυτά άλλωστε έχει πρωτοπορήσει, θα λέγαμε εδώ η Ελλάδα, με την έννοια ότι έχουν συμπεριληφθεί μια σειρά προβλέψεις για τις πλατφόρμες στο αντεργατικό έκτριμα του Χατζηδάκη. Με το άρθρο 69 ορίζεται ότι η σύμβαση μεταξύ της ψηφιακής πλατφόρμας και του παρόχου υπηρεσιών δεν είναι εξαρτημένη εργασία. Σε όλη την Ευρώπη βασιλεύει λοιπόν η αυθαιρεσία και η συνεκτίμηση παραγόντων. Για παράδειγμα, το αν θα βαφτιστεί κάποιος αυταπασχολούμενος ή εξαρτημένης εργασίας, βλέπουν, ας πούμε, αν το όχημα και ο εξοπλισμός είναι του ομίλου, ποιος δίνει τις εντολές, αν υπάρχει ένας ή περισσότεροι πελάτες και προμηθευτές, που και αυτά αφήνονται θολά για να προωθούνται εν μέσω της σκόπιμης ασάφειας πάλι τα συμφέροντα των ομίλων. Τα απάνθρωπα ωράρια, η πίεση για να βγουν οι παραγγελίες, οι στόχοι με εργαλείο τους αλγόριθμους
είναι ενδεικτικό παράδειγμα που οδηγεί σε δεκάδες εργοδοτικά εγκλήματα που στην καλύτερη δηλώνονται ως τροχαία ατυχήματα με την ευθύνη να επιρρύπτεται στον εργαζόμενο. Η προκοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος αυτή τη βδομάδα, με αφορμή και αυτή την εκδήλωση, κατέδεσε ψήφισμα στην Επιτροπή Απασχόλησης του Ευρωκοινοβουλίου για τα λεγόμενα εργατικά ατυχήματα, εργοδοτικά εγκλήματα, αναδεικνύοντας το πρόβλημα συνολικά στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και τα αιτήματα των εργαζομένων. Εδώ, μάλιστα, στο Ευρωκοινοβούλιο, στη βάση αυτή τη γαλέρα, επιδιώκουν με τη νέα οδηγία να προωθούν λοιπόν αυτού του είδους τις εργασιακές σχέσεις και ταυτόχρονα αυτό που θα λέγαμε με τη βούλα της Ευρωπαϊκής Οδηγίας καλλιεργείται ένας εργασιακός μεσαίωνας και μάλιστα τον βαφτίζουν και προκλητικά σαν προστασία των δικαιωμάτων. Η οδηγία επίσης που απεργάζονται αυτή την περίοδο για τους εργαζόμενους σε πλατφόρμες σε συνδυασμό με τη συγκεκριμένη ανακοίνωση για το κατώτερο μισθό αποτελούν μια ενορχιστρωμένη και ενιαία επίθεση με πρώτο χτύπημα τη συλλογική σύμβαση. Αυτό είναι και ο βασικός στόχος, να τελειώνουν με τη σύμβαση ή να δημιουργήσουν ένα κακέκτυπο το οποίο να μην παρέχει καμία ασφάλεια. Το Ευρωκοινοβούλιο αναλαμβάνει το γνωστό του ρόλο να διαφημίσει με τις εκλογές και τη σοσιαλδημοκρατία διάφορων άλλων αποτελεστικών ομάδων και των λεγόμενων πρασίνων, ως δήθεν φιλεργατική οδηγία που πραγματικά, μα ακούσατε και καθήκοντα ανακοινώσει του μετά την πρώτη υιοθέτηση τη πρόταση οδηγία, ότι εδώ οι εργαζόμενοι αποκτούν δικαιώματα, δηλαδή μια κυριολεκτικά αντιστροφή τη πραγματικότητα. Και με δεδομένο ότι όταν πάει και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δηλαδή συζητήσουν οι κυβερνήσει μεταξύ του, το κείμενο θα γίνει ακόμα πιο χειρότερο. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με τη σύμπληψη όλων των πολιτικών ομάδων του Ευρωκοινοβουλίου, του Λαϊκού Κόμματος, των Σοσιαλδημοκρατών, των Φιλελεύθερων, των Πρασίνων και τη λεγόμενη αριστερά τη ΜΚΟΕ, δηλαδή όλα τα κόμματα τη Νέα Δημοκρατία, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, που δεν κάνανε συζήτηση μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο για το συγκεκριμένο ζήτημα και τα αναθέσαν όλα στι κυβερνήσει πίσω από κλειστές πόρτες. Ξέρετε, αυτό το καθεστώς που είδαμε και με το Qatar Gate και με τα λοιπά, με τα λόμπι, αυτά τα διάφορα λόμπι που περιδιαβαίνουν τους διαδρόμους εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο και δίνουν, πασάρουν τροπολογίες στους επιτρόπους, στους ευρωβουλευτές και τα λοιπά, αυτοί τις μοστράρουν για δικές τους και πρακτικά είναι κατά παραγγελία αυτών των μεγάλων ομίλων που αυτοί πληρώνουν, τα λόμπι, αυτοί καθορίζουν και τους όρους που θα έχει μια οδηγία το πώς θα καταλήξει στο τέλος. Οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ στήριξαν την απαράδεκτη αυτή μεθόδευση να μην υπάρξει δηλαδή συζήτηση αυτή στην Ολομέλεια, ενώ η καταψήφιση της πρότασης από τη Νέα Δημοκρατία σηματοδοτεί ότι ήθελε ακόμα χειρότερο κείμενο με βάση μια σειρά ανταγωνισμούς, γιατί παίζονται εδώ και ανταγωνισμούς μεταξύ ομίλων ποιος στηρίζει ποιον. Στην πραγματικότητα όλοι τους υπηρετούν τον ίδιο στόχο, δηλαδή με το άρθρο 1 της οδηγίας που λέει ότι πρέπει να προάγει τις συνθήκες για τη βιώσιμη ανάπτυξη των ψηφιακών πλατφορμών εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός είναι ο στόχος. Από κοντά στις διαπραγματεύσεις ήταν και η λεγόμενη Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συνδικάτων, η ΕΤΟΥΠ, στην οποία ανήκει και η ΓΕΣΕ. Η ΕΤΟΥΠ είναι μια συνομοσπονδία υποδίδεται συνδικάτων, που ο πρόεδρος της, ο προηγούμενος, η Ευρωπαϊκή, ήταν και η Παγκόσμια Πρόεδρος, ήταν αυτός που τον πιέζανε υπόδικο που είναι τώρα για το Qatar Gate, γιατί έβλεπε εργασιακή πρόοδο στο Qatar την ώρα που πάνω σε τάφους χιλιάδων εργατών στα έργα του Μουντιάλ. Η πρόταση οδηγίας προτείνει επίσης να θεωρείται παράνομη η αλγοριθμική διαχείριση που συνεπάγεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων χωρίς τη συμβολή ανθρωπίνων στελεχών. Δηλαδή, τι σου λέει, ότι να μην υπάρχει μόνο ο αλγόριθμος και να καθορίζει τα πάντα, να υπάρχει μια εποπτεία ενός ανθρώπου, υποτίθεται. Δηλαδή, με λίγα λόγια, αντί για τους αλγορίθμους και τον καθορισμό των όρων που θα δουλέψει στους εξωτοτικούς ρυθμούς, να έρχεται και ένα golden boy, ας πούμε, να τους αναλύει και να λέει επίσης ότι αυτό είναι τελεσιγραφικά ο διασμός αυτή τη φορά, να δουλέψεις τόσο, να παράγεις τόσο, να
έχει αυτά τα αποτελέσματα. Αυτό είναι λίγο πιο πονόψυχο τέλος πάντων από το να έχει στιγμά του αλγόριθμου και να καθορίζουν τα πλάνα, αεροπλάνα του εξωτερικού δημού που επιβάλλουν. Άρα λοιπόν, με λίγα λόγια, οι εργαζόμενοι είναι εκτεθειμένοι απέναντι σε αυτή τη μεγάλη επίθεση που οργανώνεται εδώ. Και βέβαια η ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ καταψήφισε και την απαραδεκτή πρόταση και ταυτόχρονα την εφόδευση αυτή να μην τεθεί και σε ψηφοφορία στην Ολομέλεια και όλη αυτή και όλος αυτός ο σχεδιασμός με βάση τα θέλω της μεγαλοεργοδοσίας. Αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, για να ολοκληρώνουμε, η πικρή και πόδινη πείρα των εργαζομένων που διαμορφώνεται από τα πρώτα αυτά χρόνια πλατιάς εξάπλωσης των ψηφιακών πλατφορμών και το καθεστώς γαλέρας που τη συνοδεύει, πλέον συσσωρεύεται και φανερώνονται οι δυνατότητες να σπάνε αυταπάτες, να δημιουργούνται ρήγματα στην κυρίαρχη προπαγάνδα ότι η ψηφιακή και πράσινη μετάβαση στο πλαίσιο του βάρβαρου εκμεταλλευτικού συστήματος θα μπορούσε να είναι και φιλεργατική. Κλονίζεται και η αντίληψη ότι οι εργαζόμενοι ατομικά μπορούν να, αν κυνηγήσουν στόχους, αν τους πετύχουν, ότι αν είναι αφοσιωμένοι στους στόχους της επιχείρησης, ότι μπορούν να την κάνουν καθαρή. Και θεωρούμε ότι είναι πραγματικά φωτεινό παράδειγμα για το πώς μπορούν οι εργαζόμενοι να οργανώσουν την απάντησή τους στον εργασιακό μεσαίωνα που τους επιβάλλουν. Ο μεγαλειώδης αγώνας στην eFood είναι πολύτιμος και ελπιδοφόρος, γιατί πάνω απ' όλα έδειξε ότι παρότι οι όμιλοι με εργαλεία τις σύγχρονες τεχνολογίες επιχειρούν να χτυπήσουν τη συνδικαλιστική δράση, να απομονώσουν τους εργαζόμενους, παρόλα αυτά αυτοί και συσπυρώνονται και οργανώνουν και απαντούν σε τέτοιες συνθήκες. Η επιδίωξη του εν λόγω μονοπωλίου σε ένα βράδυ να μετατρέψει τους εργαζόμενους σε συνεργάτες χωρίς συλλογική σύμβαση και δικαιώματα έφερε αυτές τις μεγάλες κινητοποιήσεις, που πρέπει να έχουμε και μια νομίζουμε επίγνωση ότι είναι παγκόσμια εγκληματική περίπτωση, είναι από τις μαζικότερες και μαχητικότερες παγκοσμίως. Εκφράστηκε αλληλεγγύη που ξεπέρασε τα όρια των εργαζομένων στις πλατφόρμες, αγκαλιάζοντας τους ίδιους τους χρήστες της εφαρμογής που πήραν ξεκάθαρα θέση, εκφράζοντας πολύμορφα τη στήριξή τους στους απεργούς και την κατακραυγή τους στην εργοδοσία. Η αλληλεγγύη που απλώθηκε ήταν πολύ μεγάλη, πλατιά στο λαό, στα σωματεία, ξέφυγε από τα σύνορα της χώρας και απλώθηκε σε όλη την Ευρώπη και σε άλλες υπήρους. Αυτός ο αγώνας κατάφερε να γίνει γνωστός παρά τη σιωπή που επέβαλαν αστικά ΜΜΕ που μεταξύ άλλων διαπλέκονται οικονομικά και εμπορικά με τα συμφέροντα των ομίλων της πλατφόρμας. Ο αγώνας αυτός είναι καρπός μιας κοπιαστικής προηγούμενης δουλειάς για να στεριώσει σε δύσκολες συνθήκες και από αυτή τη σκοπιά είναι και το θεμέλιο να ανέβει ο βαθμός οργάνωσης στα συνδικάτα, στον κλάδο του επιστημισμού, τουρισμού, σε μεγάλους ομίλους και πόλεις της Ελλάδας. Και φαίνεται ότι έχει και συνέχεια οι εργαζόμενοι με την εναντίωσή τους στην απόφαση της εργοδοσίας της Bolt να καταργήσει τη βασική αμοιβή και να πληρώνει με βάση το κατώτατο μισθό, αποκρύπτοντας από τον εργαζόμενο ως και τον αναλυτικό τρόπο υπολογισμού της αποζημίωσης, της χιλιομετρικής απόστασης, είναι στοιχεία που πρέπει να τα μετρήσουμε. Πρόκειται για κινήσεις που θα συνεχίσουν να κάνουν στην προσπάθεια να θέτουν απαράδεκτους όρους με στόχο να ψαλιδίζεται η αμοιβή, να θέτεται ο όρος της μέσης ωριαίας αποδοχής. Τα βήματα αυτά στο συντονισμό των εργαζομένων και η κλιμάκωση της πάλης είναι ελπιδοφόρο στοιχείο. Συναντούνται με ανάλογες προσπάθειες που καταβάλλονται και σε άλλες χώρες, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ιταλία, στην Amazon, στη Γερμανία, στη Volt, στην Γεωργία επίσης και σε μια σειρά άλλες χώρες που έχουν αντίστοιχα παραδείγματα της Volt. Και δεν είναι τυχαίο ότι την περίοδο που αναπτύσσονται αυτές οι αγωνιστικές διεργασίες, οι κυβερνήσεις και τα κόμματα του κεφαλαίου επιταχύνουν την παρέμβαση και φτιάχνουν αυτού του είδους τα νομοθετήματα, ακριβώς και γιατί παίρνουν υπόψη ότι υπάρχει οργάνωση και πάλι των εργαζομένων. Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας θα συνεχίσει να στηρίζει με όλες τις δυνάμεις στο ταξικό εργατικό κίνημα, στη Βουλή και την Ευρωβουλή, τους αγώνες των εργαζομένων στις πλατφόρμες, όπως αποδεδειγμένα έκανε και στην περίπτωση της eFood και στην Bolt, για την ικανοποίηση των δίκαιων ετοιμάτων και των συγχρόνων
και των σύγχρονων αναγκών τους, για συλλογικές συμβάσεις που να διασφαλίζουν συμβάσεις αγορές του χρόνου με πλήρη εργασιακά δικαιώματα, μισθούς στο ύψος των σύγχρονων αναγκών, πενθήμερο 7ωρο, 35ωρο, κοινωνική ασφάλιση και προστασία, ένταξη στα βαρέα καθηγηνά όπου απαιτείται, μέσα ατομικής προστασίας, παροχή απαιτούμενου ηλεκτρονικού εξοπλισμού και αποζημιώσεων από τους εργοδότες, κατάργηση του άρθρου 69 του αντεργατικού τερατουργήματος Χατζηδάκη, αυστηρά μέτρα για την διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, κατάργηση των συστημάτων αξιολόγησης και παρακολούθησης της εργασίας των εργαζομένων και των κριτηρίων παραγωγικότητας. Το κρίσιμο που πιστεύουμε ότι χρειάζεται να σκεφτεί κάθε εργαζόμενο στις πλατφόρμες και όχι μόνο, είναι ποιο άλλο κόμμα εκτός του ΚΚΕ την επόμενη των εκλογών θα υπερασπιστεί στην πράξη αυτά τα αιτήματα και ανάγκες των εργαζομένων, θα μπει έμπρακτα μπροστά στην διεκδίκησή τους, θα εναντιωθεί στα προνόμια, τις φοροαπαλλαγές και τη φοροασυλία που γίνεται μεγάλη συζήτηση αυτές τις μέρες που απολαμβάνουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Καμιά κυβέρνηση δεν θα είναι όμως παντοδύναμη αν υπάρχει ένα πολύ πιο δυνατό κομμουνιστικό κόμμα και ένα δυνατό εργατικό λαϊκό κίνημα, σκληρό καρύδι, που θα αποκαλύπτει και θα αντιπαλεύει τόσο την επόμενη αντιλαϊκή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όσο και την συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση των ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, αλλά και των προθήμων κομμάτων, των λεγόμενων μικρότερων κομμάτων της μιας κρίσης. Τα πάντα λοιπόν θα κρυφθούν στον δρόμο του αγώνα και οι εργαζόμενες πλατφόρμες που δραστηριοποιούνται σε μια σειρά κλάδους έχουν και πείρα ότι μόνο με ένα ισχυρό ΚΚΕ μπορούν να επιβάλλουν το δίκαιο τους, μπορούν να ανοίξουν έναν δρόμο προοπτικής για έναν κόσμο χωρίς εκμεταλλευτές και εκμεταλλευόμενους, το σοσιαλισμό που θα ικανοποιεί κεντρικά σχεδιασμένα τις σύγχρονες ανάγκες γρήγορης, ασφαλούς μεταφοράς υπηρεσιών προϊόντων, αξιοποιώντας προς το συμφέρον των εργαζομένων όλες τις νέες επιστημονικές και τεχνολογικές ανακαλύψεις για την δραστική μείωση του ανθρώπινου μόρφου και του εργάσιμου χρόνου, την απόλαυση όλων αυτών των ωφελειών από το πλούτο που ίδια η εργατική τάξη παράγει, τη διεύρυνση του ελεύθερου δημιουργικού χρόνου, την πραγματική προστασία του περιβάλλοντος. Να είστε καλά.